Ετοιμαζόμαστε λοιπόν να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Αλήθεια, τι καλό φαγάκι μας φτιάχνει σήμερα. Μουά. Ποιος άλλος μαγειρεύει εδώ. Σήμερα σου έχω ιστορία μεγάλη, άστο. Τι ιστορία. Κεφτέδες κοκκινιστούς με πατατούλες τηγανιτές και θα γίνει χαμός. Αυτά θέλει τώρα, μας τρελάνει. Σήμερα τρως. Είναι η μέρα. Μου το λες, λες και δεν τρώω. Χθες έφαγα 10 λαχανοτολμάδες. Αυτά να ακούω. Περίμενα τόσο καιρό τη μανούλα μου να τους κάνει επιτέλους. Τους κάναμε χθες και τους τίμησα δεόντως. Πήγαινα, έβγαινα, πήγαινα, έβγαινα, αφού μου λέει το πρωί. Μα και αυτή η μάνα μου θα με τρελάνε. Φάε, μην τρως. Δηλαδή αναλόγως πως πάει. Και μου λέει σήμερα το πρωί. Ποιος άδειασε την κατσαρόλα. Αγιε, κυρία Ζέτα. Πού πάλι μας μετεράζει μπουκιές εδώ μέσα. Εγώ της λέω. Σηκωνόμουν όλο το βράδυ και έτρωγα 3-3. Κάποια στιγμή είπα θα σκάσω, δεν μπορεί. Πού χωρέσαν όλοι αυτοί. Ε, κι όμως, απλά έπινε νερό όλο το βράδυ. Μόλιο. Έχω δει τα πάντα από το πρόγραμμα του Α, έτσι. Μπράβο. Μέχρι βασικό ένστικο το τέλειωσα όλο. 2 η ώρα τελείωσε. Γιατί είπαμε, σε κάθε διάλειμμα ήταν και μεγάλη η διαφημίση. Κατέβαινα κάτω, χτύπαγα δύο λαχανοτολμά. Ξανανέβαινα πάλι επάνω. Έσφαζε, ξανά τρώγα. Το βασικό ένστικο του λαχανοτολμά.